Έχουμε το Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μάρκο Κοβέο, τον οποίο και καλωσορίζω. Κύριε Κοβέο, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, δεν πάρω, καλό μεσημέρι. Τι κάνει η όμορφη Πάρος? Ομορφαίνει. Ομορφαίνει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Χαμός από Χτίζουμε κόσμο. Χτίζουμε υποδομές στο νησί, σκάπτεται σε όλο το μήκος. Φτιάχνουμε καινούργιους βιολογικούς, ανακαινίζουμε, αναβαθμίζουμε βιολογικούς, καινούργια δίκτυα, λιμάνια, δύο λιμάνια δουλεύουμε τώρα στο Πίσω Λιβάδι και στην Άουσα. Μάλιστα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί. Δεν εμποδίζουν τον τουρισμό, δεν του... εμποδίζουν την τουριστική κίνηση τα έργα που κάνετε? Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Όντως εμποδίζουν να φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ σύντομα να τα σταματήσουμε για να τα ξαναπιάσουν πάλι φθινόπωρο. Αλλά πρέπει να κλείσουν κάποια πράγματα για να προλάβουν και τις ημερομηνίες παράδοσης των έργων. Ναι. Γιατί και ο εργολάβος έχει κάποια ημερομηνία που πρέπει να παραδώσει το έργο. Χειμώνας δεν μπορεί να γίνει κάποιο έργο γιατί. Οι περισσότερες μέρες είναι βροχερές και τα λοιπά και τα λοιπά, αποτέλεσμα να πάνε μισές χαμένες και δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Άρα αναγκαζόμαστε και ξεκινάμε από Πάσχα και μετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη. Ναι. Ναι. Δεν παραπονιούνται εκεί οι επιχειρηματίες? Όντως παραπονιούνται, τους ζητάμε λίγο υπομονή. Δεν σταματάει η κυκλοφορία, δεν σταματάμε κάτι. Είχαμε ασφαλτοστρώσει σε ένα μεγάλο κομμάτι, δεν το σταματήσαμε. Δεν τέλειωσε όλο το έργο. Κάναμε περίπου το 70% του έργου. Παρική Ανάουσα, αυτό. Όλο το, όλο το νησί. Όλο το νησί. Το νησί είναι όλο. Ένα καταπληκτικό νησί, το κάθε κομμάτι και το κάθε χωριό έχει την ιδιαιτερότητά του. Ναι. Τουριστικά πάντως είναι πολύ καλά φέτος η Πάρος. Μιλάω και με συναδέλφους μου εκεί από το νησί και μου είπαν ότι ο Μάιος ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός μήνας τουριστικά, όπως και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Δείχνουν τα σημάδια ότι θα πάμε καλά τουριστικά. Γι' αυτό σας λέω, εμείς ως Δημοτική Αρχή εξετάζουμε το θέμα των υποδομών, ίδρυψη, αποχέτευση, λιμάνια, αεροδρόμιο και έχουμε ξεκινήσει το θέμα της βελτίωσης του κυκλοφοριακού, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μάστιγα θα μπορούσα να πω στην Παρκιά. Υπάρχει ένας κόμβος μεταξύ οδού Νικολάου Στέλλα και Οσίας Θεοχτής, της οποίος αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα τρία πέμπτα του έργου ουσιαστικά, δηλαδή των μελετών. Παραχωρήθηκε το οικόπεδο 580 τετραγωνικά από το προσκύνημα, το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Ακαταπηλιανής. Ευχαριστώ όλο το ΔΣ και ιδιαίτερα το Δεσπότη μας γι' αυτό. Μετά κάναμε μελέτη οδοποίησης με διευθέτηση ποταμού. Έχουμε απευθεί στην αρχαιολογία και αναμένουμε ώστε να βγάλουμε άδεια του έργου να γίνει. Αν δεν γινόταν αυτές τις καθυστερήσεις και αυτά τα στάδια, θα είχαμε ξεκινήσει γιατί θα έδινε μεγάλη ανάσα πραγματικά στο θέμα του κυκλοφοριακού, που είναι μια μεγάλη μάστιγα, θα έλεγα. Γιατί έρχεται κόσμος, έχουμε τα καλά, ότι πάνε καλά οι επαγγελματίες, τα καταστήματα, το νησί, οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά δημιουργούνται και τις παρενέργειες αυτών που σημαίνει πολυκοσμία, αυτοκίνητα. Ναι, αυτά που συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία είναι φτιαγμένα για τους μόνιμους κατοίκους και πάλι δεν επαρκούν οι υποδομές. Πόσο μάλλον όταν περνούν εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών το καλοκαίρι, είναι φυσικό να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό καλά κάνετε και προχωράτε σε αυτά τα έργα, κύριε Κοβέο, ώστε να διευκολυνθεί, έτσι, αν μπορεί να γίνει αυτό, και η κυκλοφορία των οχημάτων. Και τα πάρκινγκ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε επάρκεια σε πάρκινγκ στο νησί. Έχουμε αρκετά πάρκινγκ. Έχουμε αρκετά πάρκινγκ, αλλά οι συμπολίτες μας, οι επισκέπτες μας προτιμούν, και ίσως είναι και λογικό, τα πολύ κοντά στον προορισμό τους. Έλεγα ότι έξω από την πόρτα του προορισμού. Ναι, καλά. Αυτό το έχουμε όλοι οι Έλληνες. Είναι κάποια υπερφορτωμένα πάρκινγκ ή αυτοκίνητα ακόμα κάτω από σήματα. Ναι. Και άλλα πάρκινγκ ελεύθερα να μην έχουν κόσμο. Και αν τα πάρκινγκ κιόλας τα καταλάβουν και κάποιοι Ρωμά, όπως έγινε εκεί στην περίπτωση του πάρκινγκ δίπλα στο κημητήριο, τουλάχιστον δράσατε άμεσα, κύριε Κοβέο, έτσι? Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, πραγματικά ήταν μια υγειονομική βόμβα. Και θέμα ασφάλειας και θέμα αισθητικής. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν με τον τρόπο που ζουν. Είναι Έλληνες πολίτες, δεν έχουμε κανένα θέμα σε αυτό, αλλά το θέμα μας είναι ότι οποιοδήποτε ήταν σε αυτό το χώρο, σε ένα χώρο στάθμευσης, να έκανε κατασκήνωση, με ό,τι αυτό έπεται σε ό,τι αφορά την υγιεινή του, το πλήσιμό του, τη διαμονή του, τον ύπνο του, θα είμαστε ενάντια. Εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο. Είμαστε τουριστικός προορισμός, δεν ξεχωρίζουμε καμία φυλή, δεν ξεχωρίζουμε καμία εθνικότητα, αλλά όλοι πρέπει να τηρούμε την νομοθεσία και να σέβεται ένας τον άλλον. Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν ο χώρος
είχε καταληφθεί από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, θα έλεγα, Ρωμά. Ναι. Ο οποίος όμως δεν είναι σωστός, απαγορεύεται για τους λόγους τους οποίους είπα. Εμείς κάναμε το πρώτο πράγμα, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα. Είχαμε την συζήτηση με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πάρου, ο οποίος κατάλαβε το θέμα μας. Μετά κάναμε επιστολή προς τον εισαγγελέα και μετά κάναμε αυτή την συνδυασμένη επιχείρηση μεταξύ ελληνικής αστυνομίας, δημοτικής αστυνομίας και υπηρεσία καθαριότητος, ο οποίος κάναμε μια σάρωση. Και η ελληνική αστυνομία επιβλήθηκε του θέματος της νομιμότητος. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την υγιεινή και δεν θα υποχωρήσουμε με κανένα τρόπο. Θα διαφυλάξουμε την νομιμότητα και την ομαλότητα του τόπου μας και ιδιαίτερα της τουριστικής περίοδου που περιμένουν όλοι οι επαγγελματίες να ζήσουν από αυτό, αλλά και οι κάτοικοι δεν φταίνε οι περιοικοί να βλέπουν και να επομίζονται μια τέτοια επιβάρυνση. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι δεν θα ξαναπάνε στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί οι Παριανοί εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, ότι ναι, μεν τους βγάλατε, υπάρχει, καθαρίσατε, νοικοκυρέψατε το πάρκινγκ, αλλά θα επιστρέψουν, λένε. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα, τα οποία οι άνθρωποι αυτοί κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν είναι παράνομο κάποιος να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να έχει σκηνή και να μαγειρεύει και να καταλαμβάνει το χώρο της στάθμισης. Αλλά τώρα η νομιμότητα μας οδηγεί. Εμείς, ναι, θα ακολουθήσουμε την νομιμότητα. Όπως καταλαβαίνετε, η νόμη είναι εθνική, είναι πανελλαδική. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς ένα ξεχωριστό κράτος, ούτε μας δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους. Δεν δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να νομοθετούν. Ακολουθούμε όλη την νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβόμαστε και εμείς, οι επισκέπτες μας και οι άνθρωποι που έρχονται να δουλεύουν και όλος ο κόσμος πρέπει να είμαστε νόμιμοι. Και εκεί αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, πρέπει να το υπερασπιστούμε και εμείς να απευθυνόμαστε στα κατάλληλα αρμόδια αστυνομικής υπηρεσίας, ώστε να μπορούμε, εάν δεν μπορούμε να έχουμε την τάξη, να την επιβάλλουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, το λιμάνι της Πάρου είναι και αυτό μέσα στην Παρικιά, μέσα στο κέντρο της πόλης. Και σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη θέση, όπως δεν είναι η κατάλληλη θέση και για το λιμάνι της Νάξου που βρίσκεται μέσα στην πόλη. Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενέργειες να το βγάλετε εκτός πόλης το λιμάνι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα ήταν η υπαρκιά στην αρχές της δεκαετίας του 1900 και στη μέση της δεκαετίας του 1900. Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν κοντά στο κάστρο και όλα αυτά τα παραλιακά ήταν χωράφια. Ναι. Δεν ήταν κοντά το λιμάνι. Ήταν μακριά το λιμάνι. Δηλαδή υπήρχε περίπου στα 100 μέτρα από πιο απομακρυσμένο η πόλη, το χωριό από το λιμάνι. Μετά όταν χτίστηκαν τα κομμάτια και έφτασαν σε σημεία το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι εκεί που είναι, που ήταν Έλλη, μέχρι και η Παναγία ήταν εκτός της πόλης. Εκτός της πόλης. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα να ακουμπά η λιμενική ζώνη στην πόλη. Γιατί τότε οι άνθρωποι με τα χαρά αποδεχόντουσαν ένα καραβάκι και αυτό ερχόταν 2-3 φορές την εβδομάδα. Αλλάξαν τα πράγματα. Δεν είχαμε τότε την προνόηση να το σκεφτούμε διαφορετικά. Δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε και τότε διαφορετικά. Μεγάλη ευλογία που να έρθει ένα καράβι και να δέσει αρόδου και να βγάλει τον κόσμο. Τώρα λοιπόν αλλάξαν τα πράγματα. Έχουμε ένα λιμάνι που έχει 8 θέσεις. Τα πλοία στην Πάρο είναι σαν τα ταξί πηγαίνουν, έρχονται. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και αυτό από μια μεριά είναι ευτυχία, αλλά θέλει προσοχή. Ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κυκλαδίτικο χρώμα της Πάρου. Ναι. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε όχι στην αρχή, στη μέση μιας διαδικασίας που εκπονείται μια μελέτη εξέβρεση νέου επιβατικού λιμένα, που οι μελετές θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν τον κατάλληλο χώρο, ώστε αυτό το λιμάνι να είναι πιο έξω, να μην δημιουργεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό και από την άλλη μεριά αυτός ο λιμένας ο οποίος υπάρχει να αξιοποιηθεί για τουριστικούς λόγους και μετά θα είναι καλό το τουριστικό σκάφος να είναι κοντά στην πόλη. Βέβαια. Ενώ τώρα έρχονται πάρα πολλά αυτοκίνητα, δημιουργούν αυτό το πληροφοριακό κομφούζιο, θα έλεγα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπλοκάρει τη λειτουργία. Μπλοκάρει και την κίνηση, δημιουργεί συμφόρηση εκεί και στο κυκλοφοριακό και στα πάντα, βέβαια. Γιατί το καράβι φεύγει, αφήνει 600-700 χίλια αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Και αυτά πρέπει
να απορροφηθούν από ένα δρόμο ουσιαστικά. Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύσκολα σήμερα με τα νησιά. Εμείς όμως το προβλέπουμε, λοιπόν, έχουμε καταθέσει και master plan του Λιμένα που αλλάζει κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό για να έχουμε μια όσο πιο γρήγορα γρήγορη λύση μπορούμε να έχουμε. Αυτό δυστυχώς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από το 2017 δεν μας έχει δώσει την άδεια να εγκρίνει στο σύνολό του το στρατηγικό σχεδιασμό του κεντρικού λιμένα εθνική σημασία της Πάρου. Ναι. Αποτέλεσμα να μπλοκάρουν και να καθυστερούν έργα τα οποία θα μας έδιναν κάποια λύση, τουλάχιστον προσωρινή, μέχρι να ξεβρεθεί ο νέος χώρος του νέου επιβατικού λιμένα της Πάρου. Άρα λοιπόν είστε στη διαδικασία, έχετε αναθέσεις αρμόδιες. Έχουμε αναθέσει. Και μάλιστα να γίνει... η πρώτη ανάθεση, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον ανάδοχο. Και τώρα βρισκόμαστε σε δεύτερη ανάθεση, η οποία είναι η αναπτυξιακή μας, η Φόρη Νήση, που είναι μεταξύ Αντιπάρου, Πάρου και Αμοργού. Ναι. Ώστε να εξευρεθεί, χώρος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχή επικοινωνία με τους μελετητές για να μας πούν τις προτινόμενες θέσεις, οι οποίες θα έχουν τα σύν και τα πλήν, ώστε και η κοινωνία της Πάρου με διαβούλευση αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την καταλληλότερη. Mm-hmm. Να γίνει λοιπόν η χωροθέτηση του νέου λιμανιού, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία να αποσυμφορηθεί η Παρικιά και να γίνει κάπου αλλού το νέο λιμάνι της Πάρου. Ναι. Να μην επιβαρύνει κάποιο. Να μην επιβαρύνει. Ναι, να γίνει εμπορικό και επιβατικό παράλληλα, φαντάζομαι. Εμπορικό λιμένα έχουμε πει ότι έχει γίνει ο στρατηγικός σχεδιασμός σε άλλο σημείο. Α, σε άλλο σημείο να γίνει αυτό. Στην περιοχή Βαρούχας της Μάρψας, κοντά στο Καμινάκι. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το λιμάνι της Αλικής σε τελικό στάδιο. Αυτή τη στιγμή δουλεύεται το λιμάνι του Πισολιβαδιού και της Νάουσας. Έχουμε φτιάξει κομμάτια του λιμανιού της Παρκιάς στο ελεκτικό καταφύγιο, το mm-hmm. τουριστικό. Θέλουμε να έχουμε λιμάνια ασφαλή σε τέσσερα σημεία της τύξης, ώστε να παραμείνουμε, να είμαστε ένας προορισμός που να είμαστε στο κέντρο των Κυκλάδων και να μπορούμε να εξυπηρετούμε νότιες, βόρειες, ανατολικές και δυτικές Κυκλάδες. Ναι, και αυτό που προκαλεί εντύπωση στην Πάρο είναι ότι είναι ανεπτυγμένες όλες οι περιοχές του νησιού. Βρέθηκα εκεί πέρσι τον Οκτώβριο και είδα ότι υπάρχει κίνηση και στο οποιοδήποτε χωριό του νησιού. Και... θέλουμε να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Ναι, υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη. Ώστε να ο κόσμος όταν έρθει να κάνει βιωματικές διακοπές, να μπορεί να απολαμβάνει τον παραδοσιακό οικισμό της Παρκιάς, των Λευκών, της Μάρψας, των Μαρμάρων, του Προδρόμου, του Κόστου, όλα τα χωριά. Αλική, Πισολιβάδι, εκεί είναι βέβαια. Ναι, όλα αυτά τα κομμάτια να τα απολαμβάνει και να πηγαίνει σε διαφορετικά σημεία να βλέπει άλλα πράγματα. Στο νησί μας όποιος έρχεται περνάει καλά. Ζει τις διακοπές του, κάνει τα μπάνια του, κάνει τα θαλάσσια σπορ του. Διασκεδάζει το βράδυ, παράλληλα πολύ γρήγορα μπορεί να πάει σε ένα όμορφο χωριό και να απολαύσει την ησυχία σε ένα όμορφο καφενέ. Μπορεί να τα κάνει όλα. Άρα λοιπόν ναι. πρέπει να υπάρχει μία ισόρροπη ανάπτυξη, ο κόσμος να μην βαριέται να κάνει βιωματικές διακοπές περπατώντας ακόμα και στα μονοπάτια μας, βλέποντας τα όμορφα εξοκλήσια και τα μοναστήρια μας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πηγαίνει σε ένα τόπο που να κάτσει μία μέρα, δύο και μετά να πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Είμαστε 156 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ναι. Εκεί λοιπόν, όλα τα χιλιόμετρα που έχουμε μία καταπληκτική, όμορφη φύση, αλλά με αναλλαγές τοπίου, ναι. θα μπορεί να περνάει ο φίλος, ο επισκέπτης, όμορφα και διαφορετικά. Mm-hmm. Δήμαρχε, το θέμα με την καθαριότητα, πώς το διευθετείτε, τι έχετε έχουμε κάνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότατο θέμα με την καθαριότητα. Το 2015 είχαμε περίπου. Γιατί από ό,τι παρατήρησα πέρυσι που ήρθα στο νησί ήταν πεντακάθαρο πάντως. Και μάλιστα είχα έρθει και σας είχα ρωτήσει και μου είχατε πει ότι έχετε δύο εργολαβίες και είναι με βάρδιες και έτσι. Έχουμε αρκετές εργολαβίες, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Οι τόνοι είναι από το 2015, 8.000 φτάσανε φέτος κοντά στους 13 φτάνουν. Θα φτάσουμε, οπότε καταλαβαίνετε με το ίδιο προσωπικό, γιατί δεν μας δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων. Mm-hmm. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει 24 περίπου οχήματα JCB από ρηματοφόρα διαφορών τύπων, ώστε να μπορούμε να πέσουμε πάρα πολύ δυνατά στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να ακολουθούμε και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Mm-hmm. Εμείς είμαστε το μοναδικό νησί στο Νότιο Αιγαίο που είχαμε όριμες μελέτες για πράσινα σημεία. Αγοράσαμε τη γη και αυτή τη στιγμή πολύ σύντομα ξεκινάμε την υλοποίηση των πράσινων σημείων, που εκεί θα μπορούμε να κάνουμε
ηλική μας οικονομία και να γίνεται ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή ένας είναι ο μοναδικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, είναι ο Χιτά μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια ανήκει στον περιφερειακό διαδικτικό φορέα, mm-hmm. ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει φτάσει και ο Χιτά σε ένα μεγάλο βαθμό αγορεσμού, δεν μπορεί βάσει νομοθεσίας να δεχθεί απορρίμματα που τα μην είναι οικιακά και το να μην έχουν επιλεγεί στην πηγή. Mm-hmm. Ένα σοβαρότατο θέμα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή τη στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες δεν έχουμε εμείς ως Δήμος χώρο να εναποθέσουμε τα υλικά τα οποία είναι οικοδομικά υλικά, ξύλα, μπάζα κτλ. Τα οποία πρέπει να πηγαίνουν διαχωρισμένα σε συστήματα ανακύκλωσης. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Πρέπει να το έχουμε μάθει. Ναι. Είμαστε Ευρωπαίοι και υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες. Απ' την άλλη μεριά είναι ο μοναδικός, ο Χιτά μας, με τη διαχείριση του διαβατικού φορέα, που είναι η Δήμη και η Περιφέρεια. Και ο Περιφέρειας είναι πρόεδρος, με το 40% η Περιφέρεια και 60% η Δήμη. Ναι, ναι. Όλοι οι Δήμοι του Νοτιογείου. Ο μίσος Δήμος Πάρου έχουμε το 4,4%. Mm-hmm. Πολύ λίγο για μας, αλλά τέλος, άρα δεν έχουμε και πολλές επιλογές να έχουμε. Να ακουγόμαστε πάντα. Τα έχετε κουβεντιάσει με τον Περιφερειάρχη και πρόεδρο του ΦΟΔΖΑ αυτά τα ζητήματα, τι σας έχει πει? Ο πρόεδρος του ΦΟΔΖΑ έχει πέσει στα πολύ βαθιά, είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος τα απορρίμματα. Θέλουμε να βρεθεί λύση όμως, γιατί είμαστε τουριστικοί προορισμοί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε την καλύτερη εικόνα που μπορούμε προς τον επισκέπτη μας. Εμείς το μόνο που θα ζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε. Θα μπορεί να απορροφήσει με κάποιο τρόπο αυτά τα απορρίμματα, όπως γίνεται και σε άλλα νησιά, όπως τη Ρόδο, ας πούμε, ναι, ναι. ώστε να μπορέσουμε να είμαστε καθαροί. Όταν γίνουν τα πράσινα σημεία μας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Είμαστε το μοναδικό νησί όμως που θα έχουμε πράσινα σημεία του χρόνου. Ναι. Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα. Είναι μία βόμβα στην καρδιά της οικονομίας του νησιού μας τουλάχιστον. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι σε όλα τα κυκλάδων νησιά. Οι προσπάθειες μας τεράστιες. Αγοράσαμε συνέχεια απορριμματοφόρα, αγοράζουμε άλλα 2 που τα περιμένουμε, αλλά δυστυχώς η εταιρεία κατασκευής δεν τα κατάφερε να μας τα φέρει στην ώρα τους. 2 δεκαεξάρια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε 8, 10, 12 απορριμματοφόρα, τώρα παίρνουμε 2 καινούρια 16, ώστε το αυτοκίνητο αυτό, όταν πηγαίνει μια διαδρομή και γεμίζει τώρα στα 8, πρέπει να γυρίσει πίσω. Μέχρι να γυρίσει πίσω να αδειάσει, δεν προλαβαίνει να ξαναπάει να γεμίσει, με αποτέλεσμα, γιατί ο άνθρωπος τελειώνει το προγράμματό του, οι ώρες τελειώνει. Ναι. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε, όταν παραλάβαμε 8, πήραμε 10, είδαμε ότι δεν έβγαινε, πήραμε 12, είδαμε ότι δεν έβγαινε και τελικά έχουμε παραγγείλει 16, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τη μάχη της καθαριότητας. Πιστεύω με την βοήθεια των υπαλλήλων, με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουμε πάρει και με τη συνεργασία που την επιζητούμε, του διαβατικού φορέα που πρέπει να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να βρεθεί άμεση λύση, ναι. πιστεύω θα κερδίσουμε τη μάχη της καθαριότητας, γιατί το νησί μας το αξίζει, οι επαγγελματίες το αξίζουν και στο κάτω-κάτω είναι και ο βιοπορισμός του νησί. Βέβαια. Προσωπικό είπατε έχετε συνεργασία με εργολάβους. Προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό δεν έχουμε. Έπρεπε να έχουμε 80, ναι. έχουμε 38. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Εγώ τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς όμως συνεπικουρούμε με εργολαβίες, καθαρισμός των ρήθρων, τα αλυσίδια, το βάψιμο των πλακών. Έχουμε βάλει μια πρωτότυπη εργολαβία που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, που ήταν δική μας σκέψη, ώστε, γιατί έχουμε και νυχτερινά μαγαζιά και μαζεύουμε μέχρι 3 τη νύχτα τα απορρίμματα, ώστε να μην μένουν στις πλατείες, να μένουν σε κεντρικά σημεία. Όταν ο άλλος σου διασκεδάζει πηγαίνοντας στο σπίτι του, ενώ έχει απολαύσει το φαγητό του, το ποτό του, να μην του το χαλάμε με δυσοσμία mm-hmm. και με κακή εικόνα. Κάνουμε και αυτή την προσπάθεια και θα είμαστε εδώ. Μπράβο σας, είναι πολύ σημαντικό. Γρήγορηση να τα βγάλουμε πέρα με τη μάχη των απορριμμάτων, που βέβαια είναι επακόλουθο του κόσμου. Γιατί έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν θα είχαμε αυτοκίνητα, δεν είχαμε κόσμο. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε και να σέβεται ένας τον άλλον. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το οικόπεδο αυτό που ήταν παλιά το αεροδρόμιο, το μικρό ελικοδρόμιο, εκεί ο Δήμος έχει κάνει προσπάθεια ώστε να το πάρει στα χέρια του. Αυτό το αεροδρόμιο, να ξέρετε, με τις κινήσεις που έκανε η Παριανή Κοινωνία μαζί μας,
που συστήσαμε το 15-16 στην ΆΜΚΕ, μια αστική μικροσκοπική, που η κοινωνία πραγματικά της Πάρου ήθελε την επέκταση και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, και με τη βοήθεια των εταιριών, ιδιαίτερα της Aegean, που συμμετείχε και φτιάχτηκε ο αεροσταθμός σε 104 μέρες, χρόνο ρεκόρ θα έλεγα. Ναι, πραγματικά. Από τότε λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο. Και αυτό έχει φέρει την ανάπτυξη αυτή που έχει φέρει στο νησί μας, αλλά και μας δίνει και πια εμάς τη σκέψη και τη βλέψη ώστε να μπορέσουμε από εκεί πέρα, αφού ήρθε η ανάπτυξη, να προστατεύσουμε τον τόπο μας, να τον διατηρήσουμε παραδοσιακό, να κρατήσουμε στοιχεία του κυκλαδικού πολιτισμού, ώστε αυτό να είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί, η προστασία του περιβάλλοντος και το να μην χαλάσουμε τη φύση, αυτό είναι η αξιοποίηση. Όχι να καταστρέψουμε, να τσιμεντοποιήσουμε και να υπάρχει το αδιαχώρητο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και εκεί επικεντρωνόμαστε εμείς. Το παλιό αεροδρόμιο λοιπόν τώρα, εάν δεν γινόταν η λειτουργία του νέου αεροδρομίου, αυτή τη στιγμή ενώ τα γειτονικά μας νησιά είχαν μεγαλύτερα αεροδρόμια, εμείς από το 2015 μέχρι τώρα, αν δεν γινόταν αυτή η κίνηση, δεν θα είχαμε αεροδρόμιο. Ναι. Δεν θα είχαμε αεροδρόμιο γιατί τα αεροσκάφη τα οποία πετούσαν σε αυτά δεν υπάρχουν πια. Ή αν κατέβαιναν κάποια μεγαλύτερα, θα κατέβαιναν με λυπή βάρος ή με μικρότερη ασφάλεια. Ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή το παλιό αεροδρόμιο έχουμε κερδίσει 2 δικαστήρια. Ναι. Είμαστε στην τελική φάση πια, πιστεύω, γιατί είχα επικοινωνήσει με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Καραμαλή, και είπαμε ότι κράτος προς κράτος. Το ΙΠΑ το διεκδικούσε, μάλλον η ΙΠΑ το είχε, εμείς το διεκδικούμε. Κερδίσαμε τα 2 δικαστήρια, δεν νομίζω μπορούμε πια να συνεργαστούμε, γιατί ούτως ή άλλως εμείς σε αυτό το χώρο θα κάνουμε πράγματα που έπρεπε να κάνει και το κράτος. Δηλαδή, σπίτια για τους δημόσιους λειτουργούς, δασκάλους, καθηγητές, αστυνομικούς, λιμενικούς, γιατρούς. Όλους τους δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί το οικόπεδο να περάσει στην κυριότητά του. Το έχουμε διεκδικήσει, είμαστε σε τελικό στάδιο και με την επικοινωνία που είχαμε κάνει τότε με τον Υπουργό πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα. Από την άλλη μεριά είπαμε στον Υπουργό Υγείας, κύριε Υπουργέ μου, κύριε Πλεύρη, εκτιμήσαμε όταν υπήρχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τη διάθεση από τα 250 στρέμματα, αφού πάρουμε και αξιοποιήσουμε έστω τα 50, άλλα 200, στη διάθεσή σας να φτιαχτεί μια τέτοια νοσοκομιακή μονάδα που να μπορεί να καλύπτει όλο το Κυκλάδες, γιατί είμαστε στο κέντρο, γιατί έχουμε τις υποδομές νότια, βόρεια, ανατολικά, δυτικά, και δίπλα το αεροδρόμιο το καινούριο, γιατί δεν θα υπάρχει πουθενά ούτε στο Δεκάνησο, αλλά ούτε στο Κυκλάδες, ένας τέτοιος μεγάλος χώρος μπορεί να φτιαχτεί μια τέτοια νοσοκομιακή υγειονομική μονάδα που να καλύπτει. Γνωρίζω ότι υπάρχουν θέματα. Τα 200 στρέμματα λοιπόν να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ένα μεγάλο νοσοκομείο. Ναι. Για πόσα στρέμματα μιλάμε ότι είναι όλο αυτό το παλιό αεροδρόμιο? 250 είναι όλο. 250 είναι όλο. Άρα λοιπόν εκεί η νομοθεσία λέει ότι το νοσοκομείο είναι Σαντορίνη, Νάξο, Σύρο, αλλά εμείς μιλάμε κάτι άλλο. Λέμε κάτι άλλο. Δεν είμαστε πια τα νησάκια των 15.000 που είμαστε στο χειμώνα ή τη Σύρου τα 30-20 τόσο, τη Νάξου και τα λοιπά, τη Άνδρου και τη Μικόνου. Είμαστε τουριστικοί προορισμοί που δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλο κόσμο. Ας ξεπεράσουμε λοιπόν τις αγκυλώσεις κάποιων στάνταρ με νούμερα και ας δούμε την προοπτική πιο μακριά. Αυτό βλέπουμε. Στην προοπτική πιο μακριά. Και θα διεκδικήσουμε και θα επιζητήσουμε από τη νέα κυβέρνηση ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτό μαζί. Αυτό το μεγαλόπνο πραγματικά σταδιακό σχέδιο. Παράλληλα όμως βέβαια πρέπει να στελεχωθεί, να έρθουν καινούργια μηχανήματα, στο ήδη υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Ναι, ωστόσο να μέχρι να φτιαχτεί το καινούριο και εύχομαι να φτιαχτεί, εύχομαι να γίνουν πράξη. Έτσι, έχουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε άμεση λύση τον εξοπλισμό και την στελέχωση του κέντρου υγείας που υπάρχει, άμεση. Ναι. Και από την άλλη μεριά το μεγαλόπνο σχέδιο που πιστεύω σε συνεργασία του κράτους με το Δήμο που είμαστε εδώ να δωρήσουμε τα 200 θέματα, να το δούμε πιο μακροπρόθεσμα. Κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να λυθεί το θέμα της υγείας, είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την ανθρώπινη ζωή αλλά και ουσιαστικά και με την οικονομία του τόπου, γιατί ο άλλος που έχει ένα προβληματάκι δεν θα το σκεφτεί να έρθει στα νησάκια μας. Έτσι είναι. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία, θα είμαστε σε επαφή να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.